Καμπουρίδη, ελάτε λίγο εδώ. Είμαστε ζωντανά ήδη στον αέρα της ΕΡΤ. Αυτό που με ρωτούν οι συνάδελφοι, αυτό που ρωτά όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, έχουμε πει ήδη ότι μέχρι το μεσημέρι αναμένουμε να έχουν τελειώσει οι διαδικασίες ηλεκτροσυγκρότησης. Μέχρι τις 4 ώρα θα τελειώσουν η αποκατάσταση της βλάβης. Μέχρι τις 4 ώρα. Από εκεί και μετά εννοείται ότι πολύ αργά, σταδιακά, θα αρχίσει να γεμίζει ο αγωγός, ο οποίος βέβαια μέχρι ένα σημείο είναι γεμάτος, αλλά πρέπει να γεμίσει και το υπόλοιπό του και να πρεσαριστεί. Αφού γίνει αυτό, το νερό θα αρχίσει να φτάνει στο αντλιοστάσιο του τροφοδοτικού της πόλης, του Δενδροποτάμου δηλαδή το αντλιοστάσιο. Περίπου πότε δηλαδή αυτό? Ευελπιστούμε ότι αν τελειώσουμε γύρω στις 3-4 που είπαμε, λογικά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ μπορεί να φτάσει το νερό στο αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου. Φυσικά εννοείται ότι από εκεί και μετά το νερό αυτό, επειδή είναι βρώμικο, καταλάβατε, λάσπες το ένα το άλλο, που έχει μείνει και ο αγωγός σε κάποια σημεία χωρίς νερό, άδειος, θα πρέπει αυτό να χυθεί και θα χυθεί, θα φύγει δηλαδή, δεν θα πηγαίνει στο δίκτυο. Αυτό θα, πιθανόν, επειδή είναι και πολύ μεγάλος αγωγός, θα κρατήσει κανένα εξάωρο. Άρα πάμε Σάββατο μεσημέρι. Κοιτάξτε. Σάββατο μεσημέρι καλά το είπατε. Γιατί κάποιοι με είπαν ότι είμαι, λέει, πολύ αυστηρός. Είμαι αντικειμενικός. Το Σάββατο μεσημέρι πιστεύω ότι πρωί και προς το μεσημέρι θα ομαλοποιείται η υδροδότηση. Η οποία βέβαια σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί. Το θέμα είναι όμως ότι από το Σάββατο τις πρωινές ώρες θα πηγαίνει νερό Αραβισσού προς την πόλη. Ωραία. Αυτό είναι και το βασικό. Άρα Χριστίνα, λοιπόν, πόσος χρόνος χρειάζεται από το Σάββατο το πρωί προς μεσημέρι με την αποκατάσταση αυτή, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλο το δίκτυο? Ο Δαμιανός είναι μέσα. Μάλιστα, γίνονται και συνεννοήσεις. Είναι ζωντανό ρεπορτάζ που κάνει η Χριστίνα. Αυτό που ρωτάνε όλοι. Για να φτάσει, ναι. Για να φτάσει στις βρύσεις μας, αυτό που ρωτούν, από τη στιγμή που ομαλοποιηθεί, πόσες ώρες, δηλαδή τι μπορούμε να πούμε, ότι Κυριακή θα έχει όλη η Θεσσαλονίκη? Αυτό σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ να πούμε, ας πούμε, συγκεκριμένες ώρες. Το θέμα είναι, αν αρχίσει το νερό, επαναλαμβάνω, της Αραβισσού να μπαίνει κανονικά στο αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου για να φύγει προς την πόλη, σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η ομαλοποίηση. Κάποιες περιοχές πιο γρήγορα, κάποιες λίγο πιο αργά. Το δίκτυο δεν είναι ομοιογενές. Εντάξει, εννοείται ότι οι πιο μακρινές είναι φυσικά. Οι πιο ψηλές περιοχές θα έχουν. Χριστίνα, καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο στοίχημα, Χριστίνα, είναι να αποκατασταθεί το δίκτυο και μετά να αποκατασταθεί. Όχι, βασικά η βλάβη. Και μετά σιγά σιγά θα μπει στο δίκτυο. Η είδηση που βγήκε είναι ότι μέχρι τις 4 το μεσημέρι θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Από εκεί πέρα. Σήμερα. Από εκεί πέρα θα μπει το νερό. Θα μπει το νερό και η ομαλοποίηση της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης. Αύριο πρωί προς μεσημέρι μας λέει, λοιπόν, ότι θα είναι έτοιμη η διαδικασία του γεμίσματος του δικτύου, έτσι. Ναι, υπάρχει όμως και άλλο ρεπορτάζ, διότι παίρνει πολλοί κόσμος τηλέφωνο και ρωτά τι γίνεται με τα σχολεία, τι γίνεται με διάφορα άλλα πράγματα. Πάμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Αυτά είναι τα παράπλευρα προβλήματα. Όσον αφορά τα σχολεία, για λόγους υγιεινής βέβαια, υπάρχουν κάποια σχολεία τα οποία χθες δεν είχαν νερό, οπότε σήμερα δεν λειτουργήσαν. Μιλάμε για σχολεία στους δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Πηλέας Χορτιάτη και πιο συγκεκριμένα σε Πανόραμα και Πηλαία. Επίσης, δημοτικές ενότητες Σικές, Αγίου Παύλου και σε ορισμένα σχολεία της Νεάπολης. Χθες δεν ανέστειλε τη λειτουργία του και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Έχουμε όμως κάποια θέματα και στα νοσοκομεία. Στο Ιπποκράτειο έχουν σταματήσει οι μικροβιολογικές εξετάσεις. Το ΑΧΕΠΑ, για να εξοικονομήσει νερό, ανέθεσε την εστίαση σε εξωτερική εταιρεία. Λοιπόν, υπομονή.